Ε, κοιτάξτε να δείτε. Η Κρήτη δεν μπορεί να είναι ανήκει στην Ελλάδα. Δεν είναι κάπου αλλού. Είναι στην Ελλάδα. Είναι μέρος της Ελλάδος. Ε, παραδοσιακά η Κρήτη ε, θεωρείται η ναυαρχίδα του τουρισμού. Και μέσα σε όλη αυτή τη μιζέρια, ε, λόγω της κρίσης, λόγω της πολιτικής ρευστότητας που υπήρχε, ε, παρόλο που έχουμε μεγάλες, μεγάλη απώλεια, ε, Ίσως είναι λιγότερη απώλεια σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά έχουμε κι εμείς πρόβλημα. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια ανακούφιση και μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Ε, Διότι η πολιτική ρευστότητα και αυτή η αστάθεια που υπήρχε ε, άφησε πίσω της όχι συντρίμμια, δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά μας άφησε ένα ε, σχετικά χαμένο Μάιο, ένα σχετικά χαμένο Ιούνιο και ένα σχετικά χαμένο Ιούλιο. Ευελπιστούμε και προσδοκούμε και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όπως είπα διότι η ροή των κρατήσεων αρχίζει να αποκαθίσταται. Ο σχηματισμός της κυβέρνησης και ιδιαίτερα το Υπουργείο Τουρισμού έχει δημιουργήσει μια καλή ψυχολογία και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό. Οπότε πιστεύω ότι θα, αρχίσει, θα αρχίσουν να φαίνονται τα αποτελέσματα αυτά και στις κρατήσεις και στην πληρότητα και στην, γενικά στο, όταν θα κάνουμε ταμείο, να το πω έτσι, στο τέλος με τα νούμερα. Και τα μεγάλα ξενοδοχεία επηρεάζονται και επηρεάζονται ίσως περισσότερο διότι έχουν μεγαλύτερα έξοδα λειτουργικά από ότι τα μικρότερα. Οπότε επηρεάζονται και επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό. Αλλά φαίνεται ότι αντέχουν περισσότερο διότι είναι στην θέση να κάνουν προσφορές. Γενικά η φιλοσοφία που υπάρχει μέσα σε αυτή την κρίση των επισκεπτών είναι ότι θέλουν να γνωρίζουν από πριν τι θα ξοδέψουν. Οπότε διαλέγουν μεγάλα ξενοδοχεία όπου είναι μέσα στη τιμή το φαγητό, είναι σε κάποια από αυτά και τα ποτά. Οπότε γνωρίζει ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε οικογενειάρχης ότι αυτό είναι το κόστος, το τελικό κόστος. Όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει ως συνέπεια τα μικρότερα ξενοδοχεία που είναι μόνο με πρωινό ή για τα διαμερίσματα που δεν έχουν καθόλου φαγητό να είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ...απόλυα λόγω αυτής της καινούργιας φιλοσοφίας και λόγω της κρίσης. Κοιτάξτε, εμείς οι τουριστικοί πράκτορες είμαστε εναντίον του λεγόμενου all inclusive. Διότι, όπω καταλαβαίνετε, ένα πελάτη ο οποίο θα μπει σε ένα ξενοδοχείο και δεν θα βγει, δεν θα κάνει ούτε εκδρομέ από τι οποίε έχει τα κύρια έσοδα ένα τουριστικό γραφείο και σίγουρα δεν είναι καλό για την κοινωνία και για την αγορά, διότι δεν θα ξοδέψουν έξω και δεν θα επιζήσουν τα εστιατόρια, τα καφέ, τα μικρά μαγαζιά και όλα αυτά τα οποία δορυφορικά υπάρχουν γύρω από ένα ξενοδοχείο. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι δυνατόν όταν στην αγορά υπάρχουν μπανάνες και η ζήτηση είναι για μπανάνες, εμείς να πουλάμε σάπια μήλα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Και αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε σε αυτή τη φιλοσοφία και να δίνουμε αυτό που μας ζητάνε οι πελάτες όταν λέω πελάτες, η tour operator και στη συνέχεια ο κάθε εμπνευμανωμένος τουρίστας πάει για να κλείσει το ταξίδι του. Τελικά αυτό ζητάνε, αυτό επιβάλλει αγορά και αυτό αναγκαστικά τους δίνουμε και πρέπει και ελπίζομαι να βρεθεί μια λύση διότι δεν είναι ό,τι καλύτερο το all inclusive. Κοιτάξτε, ανάλογα με την περίοδο και ανάλογα με την περιοχή, τα αποτελέσματα κυμαίνονται. Σίγουρα καθολικά για την Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και υπάρχουν περιοχές οι οποίες παρά την πτώση είναι καλύτερα από άλλες. Ε, είναι δύσκολο να κάνουμε οριστικές εκτιμήσεις, αλλά τα πράγματα δεν βαίνουν, τουλάχιστον καμία σύγκριση με την περισσονή σεζόν πτώση και στην Κρήτη είναι αρκετά σημαντική και ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον τους δύο τελευταίους μήνες του καλοκαιριού ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Η ροή των κρατήσεων δεν βελτιώθηκε σημαντικά, σίγουρα έπαυσε σε μεγάλο βαθμό το αρνητικό κλίμα για τη χώρα. Ε, τελικά σε βάθους χρόνου βλέπουμε μια ελαφρά ε, βελτιωμένη κατάσταση, αλλά όχι στο βαθμό που ελπίζαμε. Υπάρχει λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά σίγουρα όχι στα επίπεδα που θα ήταν επιθυμητά από τον κλάδο για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Ε, all inclusive υπάρχουν πολλά και στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις α, του προϊόντος αυτού. Από ποιοτικά μέχρι λιγότερο ποιοτικά. Ε, επειδή κατά καιρού ακούγονται διάφορε απόψεις και γνώμε, να μην δαιμονοποιούμε συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα. Όταν το All-Inclusive στηθεί σωστά, με σωστέ προδιαγραφέ, με καλή ποιότητα παροχών και καλή ποιότητα προϊόντων και σωστά τιμολογημένο, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ανταγωνιστικό στην διεθνή αγορά. Σε καλά ξενοδοχεία και αυτό το λέμε με κάθε επιφύλαξη δεδομένου ότι οι τιμέ αλλάζουν καθημερινά και αυτό που προτρέπουμε τον κόσμο είναι να ελέγχει όσο το δυνατόν συχνότερα το διαδίκτυο. Αλλά σε καλά ξενοδοχεία μπορεί να βρει κανεί πακέτα για εβδομάδα στην Κρήτη μαζί με την πτήση από ίσω και από 550 ευρώ το άτομο. Είναι βολικό για τον πελάτη να μπορεί να προπολογίσει το κόστο συνολικά των διακοπών όσο το δυνατόν ακριβέστερα γίνεται. Σίγουρα και είναι και κάτι που, όπω και εσεί προείπατε, οι αγοραστέ επιθυμούν προκειμένου στην ίδια τιμή να πετύχουν ακόμα περισσότερε παροχέ για του πελάτε του.